Στο κεφάλι συναδέλφου, Βασίλη. Καλημέρα, Γαβριέλα. Καλημέρα, Καλημέρα. κυρίες και κύριοι. Ο συνάδελφος, ο Ανδρέας Κουακούλης, τραυματίστηκε από μια καρέκλα που ήρθε από την Κερκίδα. Μεταφέρθηκε σε πλησιέστερο νοσοκομείο από άλλο συνάδελφο, καθώς όπως υπήρχε και ένα αποστάρισμα από τον συνάδελφο που τον μετέφερε, είτε δεν υπήρχε ασθενοφόρο, είτε δεν προσφέρθηκε το ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει. Του έγιναν σε δύο σημεία συνολικά 15 ράματα, από ό,τι υπάρχουν τα δημοσίευματα κιόλας. Και αυτό έγινε αμέσως μετά τη λήξη του Super Cup μεταξύ των δύο ομάδων. Και όλα αυτά, Βασίλη, γιατί απλά στους φιλάθλους δεν άρεσε το αποτέλεσμα της ομάδας του ΑΠΟΕΛ, σωστά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έγινε αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι ότι δεν ήταν μόνο η καρέκλα. Μάλιστα. Υπήρχαν και άλλα αντικείμενα που έπεσαν και στο συνάδελφο και στο δεύτερο συνάδελφο που ήταν στο γήπεδο για δουλειά. Υπήρχαν αντικείμενα μπροστά στα πόδια του, πέφτανε μπροστά στα πόδια του, αλλά προκύπτουν κάποια ερωτήματα, όπως πόση ήταν η αστυνομική δύναμη και τι έπραξε κατά τη διάρκεια όλων αυτών. Δεύτερον, λειτουργήσε ή δεν λειτουργήσε, ή καλύτερα λειτουργεί ή δεν λειτουργεί το κλειστό κύκλωμα στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Η κάρτα φιλάθλου. Τι θα γίνει τώρα με την κάρτα φιλάθλου? Θα βρεθεί ή θα βρεθούν αυτοί που κάναν ό,τι κάναν? Και εννοείται ότι είναι εικόνες τροπής, είναι εικόνες... Δεν μπορώ να τις χαρακτηρίσω κιόλας. Μάλιστα, θα σε έχουμε και αύριο εδώ μαζί μας και ελπίζουμε να έχουμε απαντήσεις. Φύγανε κάποια τους και φύγανε τραυματισμένοι. Έτσι. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Καλή συνέχεια. Αύριο εδώ στην αθλητική μας ενημέρωση ο Βασίλης Τσιρόπουλος ίσως καταφέρει να έχει περισσότερα και να δοθούν κάποιες απαντήσεις. Πάμε τώρα στον πρόεδρο της ΑΞΕΠ ΛΟΑΤ Κύπρου, τον κύριο Νικόλα Τρίφωνο, αφού η πορεία υπερηφάνειας επιστρέφει μετά από 2 χρόνια λόγω και του κορονοϊού. Κύριε Τρίφωνο, καλή σας μέρα. Μας ακούει ο κύριος Τρίφωνος? Καλή σας μέρα. Μάλλον έχουμε κάποιο πρόβλημα με τον ήχο. Ίσως έχετε κλείσει, κύριε Τρίφωνο, στο μικρόφωνο σας και εμείς δεν σας ακούμε. Πάμε και πάλι. Καλή σας μέρα. Όχι. Θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε το πρόβλημα με τον κύριο Τρίφωνο. Αν μπορούμε να δούμε το βίντεο που έχουμε σταματήσει από τον συνάδελφο τον Σάκη Στυλιανού με το μονοπάτι. Όχι. Πάμε